Τα θύματα συναδέλφους τους θεωρούν πως τίμησαν με την κινητοποίησή τους σήμερα οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δήμων όλης της χώρας που απήχαν από τα καθήκοντά τους. Τα απορριμματοφόρα έμειναν στάσιμα σήμερα με στόχο οι εργαζόμενοι να στείλουν το μήνυμά τους που δεν είναι άλλο από την αντιμετώπιση με ουσιαστικό, όπως τόνισαν, τρόπο των καταστάσεων εκείνων που καθιστούν το ούτως ή άλλως δύσκολο επάγγελμά τους ακόμη δυσκολότερο και διπλά επικίνδυνο για την ασφάλεια και σωματική τους ακαιρεότητα, ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή. Η μέρα μας εμάς μπορεί να ξεκινάει στις 2 ώρα τα ξημερώματα. Στις 2 ώρα τα ξημερώματα, εμείς εδώ σε ραδιό μας και λέμε καλημέρα. Είναι κάπως δύσκολο αυτό. Τα αμάξια είναι παλιά, είναι παλιά. Δηλαδή δεν έχουν όλα τα αμάξια από πίσω κάμερες και δυστυχώς είναι και από τη μάνα τους έτσι που δεν μπορούν να πούνε. Δηλαδή η κάμερα στον εργαζόμενο που είναι από πίσω πρέπει να είναι το παν. 2,5 χρόνια περίπου πέρασαν από τον Ιούνιο του 2016, όταν μια 48χρονη στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου τραυματίστηκε από απορριμματοφόρο που εργαζόταν σε μια στάση για αποκομιδή κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. 2 μήνες μετά τον τραυματισμό της έχασε τη μάχη για τη ζωή, αφήνοντας ορφανά 4 παιδιά. Μνήμες που οι συνάδελφοί της δεν πρόκειται να αφήσουν ποτέ να φύγουν, όπως λένε, από το μυαλό τους. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συναδέλφισσα. Καλή ψυχή, καλή συναδέλφισσα, με όλη τη σημασία της λέξεως. Λυπηθήκαμε όλοι πάρα πολύ, έτσι, γιατί ήμασταν 20 χρόνια εδώ μέσα, κάθε πρωί συναντιόμαστε, κάθε πρωί λέγαμε την καλημέρα μας. Για μας, για όλους μας, ήταν πάρα πολύ βαρύ. Τα τελευταία χρόνια έχει παραγίνει το κακό. Υπάρχει σε όλη την Ελλάδα 17-18 θανατηφόρα, δίχως τα εργατικά ατυχήματα που είναι πάμπολα. Μπορεί και σε καθημερινή να έχουμε εργατικό ατύχημα είτε στην υπηρεσία τη δικιά μας είτε σε άλλες υπηρεσίες καθαριότητες. Όπως εξήγησαν, από τη μια ο γερασμένος στόλος και εξοπλισμός και από την άλλη η εξαντλητική εργασία 7 μέρες την εβδομάδα αυξάνει τον κίνδυνο για ατυχήματα που σημειώνονται σχεδόν καθημερινά, με τους εργαζόμενους πλέον να τονίζουν ότι η πολιτεία δεν μπορεί να κοφεύει. Όλα αυτά τώρα συνηγορούν στο να γίνει κάτι. Λίγο η απροσεξία. Αυτά υπάρχουν. Σε ένα βαρύ όχημα πρέπει να έχεις το νους. Αυτή τη στιγμή ζητάμε εμείς σταθερή δουλειά, μόνιμη δουλειά και να ξεκουράζονται. Οι εργαζόμενοι, προπάντως οι μόνιμοι, έχουν πάρα πολλά ρεπό. Πρέπει να ξεκουράζονται. Ο εργαζόμενος που ανεβαίνει στο απορριμματοφόρο πρέπει να έχει την ξεκούρασή του. Πάντως, την ώρα που η καθημερινότητα σε ό,τι αφορά την καθαριότητα δείχνει να αντιμετωπίζει σύνθετα προβλήματα, ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων προχωράει κανονικά. Σήμερα, μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Ηρακλείου και την παρουσία φορέων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη ενταγμένη σε αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες στη διαχείριση των απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία, με τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου να επαναλαμβάνει ότι το επόμενο διάστημα η αισθητική της πόλης θα αλλάξει με την τοποθέτηση των υπόγειων κάδων. Είναι ένα καθαρά ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Σήμερα ουσιαστικά έχουμε τον αρτήριο λάκτισμα των συνεργειών και συνεργασιών με τους εμπλεκομένους τοπικούς φορείς. Θα διαρκέσει 2 χρόνια και στόχο έχει στο τέλος του προγράμματος να έχουμε αποτελέσματα απτά όσον αφορά το αισθητικό, αστικό κομμάτι της πόλης και όχι μόνο. Οι υπόγειοι κάδοι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες, εντάσσονται σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Θα γίνει μια ανταλλαγή τέτοιων πρακτικών από φορείς και δήμους που ασχολούνται με τα συστήματα συλλογής και συγκέντρωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων, έτσι ώστε να εστιάσουμε και σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος είναι εξίσου σημαντικός. Είναι, για να επιτύχει ολοκληρωμένο αυτό το σύστημα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολλές παράμετροι που πρέπει να ικανοποιηθούν.